το Θεό. Συνεχίζουμε. Αγαπητοί, σήμερα καλώς όλοι ξέρουμε ότι στην εκκλησία που πήγαμε όλοι ήταν της Ορθοδοξίας. Και η Ορθοδοξία είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε το τι ακριβώς ζητάει από εμάς. Ορθοδοξία το λέει και το όνομα. Ορθός δοξάζω. Ορθός δοξάζω. Που σημαίνει αυτό ότι πολλοί δοξάζουν, αλλά δεν δοξάζουν ορθώς. Γι' αυτόν τον λόγο θα κοιτάξουμε σήμερα να δούμε τι λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο σημαίνει χαρά, που ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία βρίσκει αυτή τη χαρά, και επειδή ο άνθρωπος πάντοτε είναι ανάπηρος πνευματικά πιο πολύ και κάπως σωματικά, τα Ευαγγέλια από τους 318 πατεράδες, όπως είπε ο παππούς στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, θεσπιστήκανε και να βγαίνει κάθε εβδομάδα ένα για την αναπηρία μας. Σήμερα έχουμε ορθώς δοξάζομαι. Και εσείς που πήγατε στην Εκκλησία είδατε πολύ καλά ότι οι εικόνες που πήραμε και τις κάναμε περιφορά ήταν για να δοξάσουμε. Τι να δοξάσουμε? Ο καθένας έχει κάποιο όνομα, όπως έχω κι εγώ. Αυτό το όνομα δυστυχώς δεν το πήραμε, όπως λένε πολλοί, θα σου δώσω το όνομα του παππού. Είναι από τους πατέρες μας, από την Εκκλησία μας, από τους ήρωες της πίστεως μας που μοχθήσανε και χύσανε το αίμα τους για να βαστηθεί ανώθευτο το δόγμα, η ακαιρεότητα της πίστεως μας. Αυτό το πράγμα το είδαμε σήμερα ακριβώς μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε ο άνθρωπος να συλλάβει αυτό το σημερινό μήνυμα και να κάνει κάποιον αγώνα, διότι δίχως τον αγώνα το πνευματικό δεν θα φτάσουμε πουθενά. Πουθενά, αδέρφια μου, γιατί η Εκκλησία μας, η Εκκλησία μας, θα μιλήσω και αυτό για να προχωρήσω ύστερα και στο θέμα, η Εκκλησία μας είναι γένους θηλυκού, η Εκκλησία. Όπως είναι η μάνα, η Εκκλησία αναγεννά. Έτσι και ο άνθρωπος όταν μπαίνει μέσα αναγεννάται. Θα σας πω κάτι προσωπικό. Πολλές φορές μένω στην Εκκλησία και προτού να μπω είμαι τρομαγμένος. Έχω ορισμένα προβλήματα και θεωρώ τον εαυτό μου ότι τώρα Μιχάλη, κάπως απελπισμένος. Αλλά μετά την Εκκλησία, μετά τη χάρη, μετά την ευλογία, βγαίνω έξω και έχω αναθεωρήσει όλα αυτά προτού να μπω μέσα. Που σημαίνει η Εκκλησία μας αναγεννά τον άνθρωπο. Και πρέπει τον εαυτό μας και την ψυχή μας να την δώσουμε ολόκληρη στην Εκκλησία μας για να μας την προστατεύσει και να μας την καθοδηγήσει στη Νέα Ιερουσαλήμ, το νέο παράδεισο που άνοιξε ο Κύριος με την Ανάστασή του. Το σημερινό Ευαγγέλιο της Ορθοδοξίας. Δεν θα το διαβάσω, διότι το έχετε ακούσει όλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι ποιο, και θα σταματήσω κάπου που λέει πολλά. Ο Φίλιππος είδε τον Κύριο και συζητήσανε. Και ένιωσε τόση μεγάλη χαρά που όλοι μας θα τη νιώθαμε τη χαρά αυτή με τον Θεάνθρωπο όταν θα το συναντάγαμε. Και καλώς έκανε, διότι είπαμε το Ευαγγέλιο σημαίνει χαρά και ουέ εάν δεν ευαγγελίζεστε το Ευαγγέλιο μου. Δηλαδή αυτή τη χαρά αν δεν την μεταδίδετε αλίμονό σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό έκανε ο Φίλιππος. Τι έκανε? Όπως όλοι μας έχουμε αδερφούς, αδέρφια, φίλους, είχε και αυτός έναν φίλο, τον Αθαναή, και τη χαρά αυτή ήθελε να του τη μεταδώσει. Και καθότανε και του έλεγε για την Παλαιά Διαθήκη, για τους προφήτες,
ότι αυτά που γράφουν είναι ο Μεσσίας που θα ερχόταν και ήρθε, τον είδα, ο Αναστημένος, έτσι και έτσι και έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Αποτέλεσμα ήταν ποιο, ότι ο Ναθαναήλ μας θυμίζει ακριβώς μετά την Ανάσταση, την άλλη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα, τον Απόστολο Θωμά, τον άπιστο. Και αυτός δεν πίστεψε. Ωχ, τι μου λέει τώρα, τι πράγματα είναι αυτά και πώς και τι και το ένα και το άλλο. Και τι έκανε. Τι έκανε ο Φίλιππος, αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ποιο. Πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο ή στη γειτονιά μας ή και στο ίδιο μας το παιδί για κάποια χαρά που έχουμε μέσα μας και δεν το καταφέρουμε. Και έκανε ο Φίλιππος αυτό που του είπε το Πνεύμα το Άγιο. Τι του είπε. Μία λέξη του είπε που λέει πολλά. Έχω και είπε. Έχω και είπε. Ένα μαγείς. Που σημαίνει ότι έλα και από μόνο σου θα νιώσεις τη μεγάλη χαρά αυτή που ένιωσα και εγώ. Άραγε τον άφησε ελεύθερο, τελείως ελεύθερο, να διαλέξει και να επιλέξει την ελευθερία του και να πάει να δει από μόνος του, να βεβαιωθεί για να νιώσει τη χαρά. Αυτή τη χαρά που ένιωσε όταν πήγε στον Κύριο, που λέει μέσα το σημερινό Ευαγγέλιο, είναι ότι βλέποντας τον Κύριο, ο Κύριος του είπε, προτού να συναντήσει τον Φίλιππο, ο Ναθαναήλ που ήτανε, που καθότανε στη σική, όλα από κάτω όλα, και ο Ναθαναήλ είπε, μήπως είσαι ο Μεσσίας που λένε οι γραφές. Αμέσως κατάλαβε ότι είχε να κάνει με τον Θεάνθρωπο και ένιωσε πολύ μεγάλη χαρά ο Ναθαναήλ. Αυτή τη χαρά όμως για να την ενιώσουμε και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ναθαναήλ. Τι έκανε. Ας το φέρουμε κάπως όπως το λέει κάποιος πατέρας στην εκκλησία μας που έχουν αφήσει ωραία πράγματα, διότι οι πατέρες με τον αγώνα τους, όπως είπε και ο παππούς τον Άγιο Μάρκο, τον Αθηναίο και άλλους, κάνανε μεγάλον αγώνα. Αν πάρουμε έναν άνθρωπο και τον εκκλείσουμε μέσα σε ένα δωμάτιο και το δωμάτιο αυτό είναι σκοτεινό και του μιλάμε για ήλιο, για ζέστη, για θερμότητα, θα μας ακούει φυσικά, αλλά δεν θα καταλαβαίνει. Αν όμως του πούμε, έλα έξω άνθρωπε να δεις τον ήλιο, τη χαρά και τη ζεστασιά και τον βγάλουμε από το δωμάτιο αυτό και πάει στο χώρο αυτό που είναι πραγματικά η ζεστασιά, τότε θα καταλάβει ακριβώς αυτό που του λέγαμε. Άρα σημαίνει ότι ο Χριστός, για να τον νιώσει κανείς από μακριά, αδέρφια μου, δεν μπορεί κανείς να τον νιώσει. Ο Χριστός πρέπει να είμαστε πολύ κοντά του. Διότι και αυτός ήρθε τόσο πολύ κοντά μας και θυσιάστηκε για να μας δώσει αυτή τη μεγάλη χαρά, τη θερμότητα, το σώμα του και το αίμα του, για να μας μεταβάλει, να μας κάνει από παλιούς καινούργιους ανθρώπους. Ήρθε ο καινούργιος νόμος να μας κάνει καινούργιους άνθρωπους με α, ι, ώτα. Και όχι καινούς, δηλαδή καινούς. Άραγε βγαίνει ένα συμπέρασμα εδώ, ότι αν θέλουμε κάτι για τους δικούς μας ανθρώπους και ειδικά οι πιο πολλοί που έχουν παιδιά, πρέπει να πούμε τη λέξη αυτή που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ. Παιδί μου, έχω και είδε. Έλα στην εκκλησία να δει. Έλα εκεί στο χώρο να δει. Και έχει, αδέρφια μου, τη δύναμη, το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός μας, η Αγία Τριάδα, να τον οπλίσει και να του δώσει αυτή τη χαρά. Με την προϋπόθεση όμως, να συμπληρώσω κάτι, διότι εκεί είναι κάποιο κενό, ότι ο Ναθαναήλ είχε και κάτι καλό, απλό, αλλά καλό. Ήταν απλό. Είχε την προαίρεση. Ήθελε να δει, ήθελε, αλλά από μόνος του. Άρα και εμείς θα επιλέξουμε και θα δώσουμε
την ευκαιρία στους δικούς μας ανθρώπους να δουν και να επιλέξουν αυτό το ζεστό, αυτό το όμορφο που θα το βρούμε πού αλλού στην Εκκλησία. Η Εκκλησία αλλάζει τον άνθρωπο, έχει τέτοια μεγάλη δύναμη. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα που λένε οι πατέρες. Άμα πάρουμε μία μεγάλη πέτρα και την πετάξουμε μέσα σε μία λίμνη ή στη θάλασσα, όταν είναι ήσυχη, λάδι, που τη βλέπουμε καμιά φορά και είναι ακίνητη, τι βλέπουμε εκεί? Κάνει ένα μπλουμ, μία τρυπίτσα και μετά ανοίγει κύκλους. Το έχετε προσέξει αυτό? Λοιπόν, εκεί που τελειώνει ο κύκλος, τελευταίος κύκλος, είναι ένας μεγάλος κύκλος. Μεγάλος. Σε αυτό το μεγάλο το κύκλο, μιλάμε τώρα για το σημερινό Ευαγγέλιο. Είναι η πανανθρώπινη κοινωνία. Εκεί που είμαστε όλοι μέσα στη γη, ένας απέναντι στον άλλο, που είμαστε πλάσματα του Θεού. Και αυτό όμως δεν φτάνει για να σωθεί ο άνθρωπος στον κύκλο αυτό. Ας είμαστε πλάσματα του Θεού. Δεν φτάνει. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι άλλο χρειάζεται? Για να πάμε στον πιο μικρό κύκλο. Ο πιο μικρός κύκλος είναι οι θρησκευόμενοι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν κάπου και νομίζουν ότι εκεί που πιστεύουν μπορούν να βρουν τη λύτρωση και να λυθούν τα προβλήματά τους και να πάνε στον προορισμό που έχει ανοίξει ο Κύριος μας για να σωθούν τελικά στην Ανάσταση.